Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Βαριάμαι να βγάλω την περούκα και τα επόμενα βιντεάκια θα είναι με την περούκα. Αν βλέπετε πρώτη φορά τα βιντεάκια μου, μπορείτε να δείτε προηγούμενα βιντεάκια με τα κανονικά μου μαλλιά και να καταλάβετε ότι δεν είμαι τρελή. Απλά εντάξει, δεν παίρνω και πολύ σοβαρά τον εαυτό μου όσον αφορά αυτά τα βιντεάκια. Πράγμα που θέλω τώρα να επανέλθω σε αυτό το θέμα, δεν παίρνω πολύ σοβαρά τον εαυτό μου. Έκανα ένα βίντεο όσον αφορά τη μασχαλίλα. Το βίντεο μασχαλίλα δεν ήταν για τα άτομα που υδρώνουμε φυσιολογικά και που μυρίζουν υδροτήλα φυσιολογικά μία στο τόσο. Ήταν για τις βρωμούσες, για αυτές τις γκόμενες που θεωρούν τον εαυτό τους θεές και βρωμοκοπάνε υδροτήλα. Ήταν για τους άντρες που περνούνται για γκόμενοι και βρωμοκοπάνε υδροτήλα. Ήταν για τους ανθρώπους που έχουν μία σχέση αγάπης μίσους με τον μπάνιο. Αγαπάνε τον εαυτό τους και μισούνε τον μπάνιο. Δεν ήταν για εμάς τους φυσιολογικούς ανθρώπους. Και ήμουν λίγο υπερβολική στο βίντεο. Είπα να τρίβετε ή παραβάζετε αντιδροτικά και αυτά. Και πολλοί μου κάναν σχόλιο ότι σαν φαρμακοποιός και σαν επιστήμονας, δεν πρέπει να λέω τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Το βίντεο αυτό ήταν λίγο, ας πούμε, στο αστείο στυλ. Δεν ήταν στο σοβαρό. Δηλαδή, πραγματικά δεν θέλω ούτε κι εγώ και ούτε και το κάνω στον εαυτό μου να γεμίσω τον εαυτό μου χημικά. Πρώτα απ' όλα, ούτε καν καπνίζω. Και προσπαθώ να μην. Δεν κάνω ηλιοθεραπεία και όλα αυτά ας πούμε, που προκαλούν καρκίνο. Αλλά τώρα νομίζω ότι είναι κάπως υπερβολικό να λέμε ότι δεν βάζω αντιδροτικό γιατί προκαλεί καρκίνο. Εντάξει, σαν επιστήμονας ξέρω ότι τα άλατα αλουμινίου δεν είναι ό,τι καλύτερο για τους σπόρους. Παρακολουθώ τις έρευνες και τα parabens που είχαν ενοχοποιηθεί για καρκίνο του μαστού έχουν απενεχοποιηθεί πλέον. Δηλαδή, στις καινούργιες έρευνες δεν έχουν βρει σχετισμό μεταξύ των parabens και καρκίνου του μαστού ακόμα. Ένα πράγμα με την επιστήμη είναι ότι ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για τίποτα. Δεν πάει να είσαι ο καλύτερος γιατρός, δεν πάει να είσαι αυτός που κάνει την έρευνα. Την τελευταία λέξη της έρευνας στο πεδίο αυτό δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Και αυτό είναι που διαχωρίζει την επιστήμη από τη θρησκεία, το δόγμα θέλετε. Ότι στην επιστήμη κάθε μέρα έρχονται καινούργια δεδομένα που ανατρέπουν τα παλιά. Δηλαδή, εγώ μπορεί τώρα σήμερα να κάθομαι και να σας λέω ότι παραδείγματος χάρη αυτό το μακροβίτα, το αντιδροτικό που είναι φυσικός αποσμητικός κρύσταλλος είναι ό,τι καλύτερο και να γίνει μια έρευνα αύριο που να το ανατρέπει. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ σας λέω ψέματα ή ότι. Δεν ξέρω να κάνω τη δουλειά μου. Σημαίνει απλώς το ότι υπήρξαν καινούργια δεδομένα που ανέτρεψαν τα παλιά. Γι' αυτό πολλά πράγματα που θα πω. Αν έχετε καινούργια δεδομένα, δηλαδή αν εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα, μην διστάσετε να το γράψετε στα σχόλια. Και εγώ θέλω τέτοιου είδους σχόλια. Θέλω σχόλια που να μου λένε, ξέρεις κάτι, σε αυτό έκανες αυτό το συγκεκριμένο το λάθος. Υπάρχει μια έρευνα και πραγματικά, αν δηλαδή. Μπορείτε και ξέρετε, γράψτε. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα σχόλια. Τα προτιμώ χίλιες φορές από τα σχόλια είσαι θεά κτλ. Δεν θέλω να σας πω μη γράφετε είσαι θεά και αυτά. Αν σας εκφράζει αυτό το πράγμα, γράψτε το. Εγώ προσωπικά στην ζωή μου δεν χρησιμοποιώ όλες αυτές τις εκφράσεις που χρησιμοποιεί η νεολαία. Αγάπη μου, γλυκιά μου, καρδιά μου, ναι, μωρό μου, τι γίνεται, χρυσή μου και αχ, λατρεία μου και είσαι κούκλα, είσαι θεά. Δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι τόσο girly. Αν είστε girly και θέλετε να εκφράζετε έτσι, no problem. Εκφραστείτε όπως θέλετε, αρκεί να μην βρίζετε. Δηλαδή να μην είστε προσβλητικοί είτε για μένα είτε για άλλους. Τώρα, τι θέλω να πω. Αυτό το βιντεάκι με τη μασχαλίλα με έβαλε σε πολλές σκέψεις για το θέμα υδρότας. Και εφόσον το αντιμετώπισα αστεία, έπρεπε να το αντιμετωπίσω μετά από κάποια σχόλια που είχα, τα οποία ήταν σοβαρά σχόλια και μου έλεγαν, ξέρεις κάτι, κάνεις λάθος αυτό, έπρεπε να το αντιμετωπίσω σοβαρά. Και έκανα μια μικρή έρευνα στο ίντερνετ, θα σας βάλω το link από εδώ κάτω, από ένα πάρα πολύ ωραίο blog που βρήκα που συνοψίζει όλα όσα ήθελα να πω για τον υδρότα, την εφίδρωση και τα προϊόντα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Νομίζω ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει το blog είναι γιατρός, δεν εξηγείται διαφορετικά γνώση που έχει πάνω σε αυτό το θέμα. Έχω αρχίσει ήδη να κάνω το πείραμά μου με φυσικά αποσμητικά για να δω τι κάνουν όσον αφορά τον υδρότα και αν είναι να σας τα προτείνω. Και επίσης, τι άλλο, και επίσης, να ξεκαθαρίσω ότι ναι μην είμαι φαρμακοποιός, ναι μην είμαι επιστήμονας, αλλά πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος. Δηλαδή η ιδιότητα του ανθρώπου υπερισχύει του επιστήμονα, υπερισχύει της γυναίκας, υπερισχύει όλων των άλλων. Και πού θέλω να καταλήξω σε αυτό. Όσο και αν σαν επιστήμονας γνωρίζω ότι είναι κακό να φοράτε αντιδροτικό,
Δεν με νοιάζει, άμα βρωμάτε, χίλιες φορές καλύτερα να φοράτε αντιδρωτικό και να μην σας μυρίζω, παρά να είστε καλά εσείς στην υγεία σας. Γιατί σας λέω, πάνω απ' όλα είμαι άνθρωπος. Και πολλές φορές εμείς ξέρουμε ότι μερικά πράγματα δεν είναι καλά και όμως τα κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε πολύ καλά ότι να πάμε με εκείνο τον κόμενο είναι απαγορευτικό, διότι θα φάμε σκατά στο τέλος, και όμως πηγαίνουμε. Θα μου πεις τώρα αυτό τη σχέση με το αντιδρωτικό και τις μασκάρες. Καμία. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου, τώρα σκοτίνιασε και μου φαίνεται καλύτερος ο φωτισμός, έτσι, τέλος πάντων. Γενικά, θέλω να σχολιάζετε πάντα σοβαρά και να μου λέτε την αντίθετη γνώμη σας. Θέλω να ξέρετε ότι παρόλο που είμαι φαρμακοποιός, δεν είμαι αυθεντία σε όλα όσα λέω και δέχομαι την αντιπαράθεση. Και ότι το βιντεάκι εκείνο με τη μασχαλίλα είχε γίνει περισσότερο στην πλάκα για τον... Για αυτούς που βρωμοκοπάνε λόγω καλοκαιριού. Και όχι για εμάς τους φυσιολογικούς ανθρώπους, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί εγώ προσωπικά κάνω μπάνιο κάθε μέρα. Που κάνουμε μπάνιο κάθε μέρα και ελάχιστες φορές βρωμάμε και έχουμε λόγο που βρωμάμε. Εγώ μίλησα για τις παθολογικές περιπτώσεις που βρωμοκοπάνε χωρίς να υπάρχει λόγος και βρωμοκοπάνε συνέχεια. Και όπως είπαν και άλλες στα σχόλια, κάτι τραγικές περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτά ήταν. Το βίντεο αυτό έγινε περισσότερο για να σας δώσω το link κάτω από αυτόν τον άνθρωπο που μου άρεσε πάρα πολύ το blog του και να πάτε να το δείτε, και έχει και για άλλα θέματα υγείας, αλλά για τον ιδρώτα κυρίως, μια και δεν μπορώ εγώ να κάνω βίντεο και να λέω όλα αυτά, εφόσον υπάρχει ένα blog του που τα περιγράφει με σαφήνεια. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Τα λέμε στο επόμενο. Φιλάκια. Γεια σας!